18 μαθητές του πρώτου γυμνασίου Καλαμαριάς, μετά από πολύμινες πρόβες, πολλές από τις οποίες ξεκινούσαν στις 7 το πρωί, πριν το ξεκίνημα των μαθημάτων, παρουσίασαν μια συγκλονιστική σκηνοθετική ανάγνωση στους ελεύθερους πολιορκημένους του Διονύσου Σολομού. Το πείμα του χρέους, γιατί έτσι έλεγε ο Σολομός τους ελεύθερους πολιορκημένους, ξεκινάει από ένα ιστορικό πλαίσιο, δηλαδή την πολιορκία του Μεσολογγίου και την έξοδο. Στην πραγματικότητα όμως δεν θέλει να δείξει τις κακουχίες και τα βάσανα που πέρασαν αυτοί. Ήθελε να δείξει την ανάταση την εσωτερική τους. Ήθελε να δείξει την ηθική. Ήθελε να δείξει τον αγώνα του ανθρώπου για την εσωτερική του ελευθερία. Μια απαιτητική διαδρομή, αλλά συνάμα και πολύ συναρπαστική μαγική. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι οι μαθητές μας πήρανε πάρα πολλά πράγματα από αυτή την εμπειρία τους. Μάθανε να συνεργάζονται, μάθανε να συμμετέχουν, να εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους. Και το στίχημα που έχουμε βάλει είναι όλο αυτό που, όλη αυτή η επαφή που ήρθανε με αυτό το κείμενο και όλη αυτή η εμβάθυνση που έγινε, να καταφέρουν μέσω της τέχνης της υποκριτικής να τα μεταφέρουν και αυτά τα μεγάλα νοήματα του συγκεκριμένου ποίηματος στο κοινό. Οι πρόβες άρχισαν να γίνονται στις 7 η ώρα το πρωί, γιατί τα παιδιά είναι όλα απασχολημένα μετά το σχολείο. Συνεπώς ξεκινούσαμε 7 παρά ήμασταν εδώ, 7 με 8 και 10 κάναμε πρόβα και από εκεί και πέρα ξεκινούσε το ορολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. Το κείμενο ήταν όντως απαιτητικό, χρειάστηκαν πάρα πολλές ώρες πρόβας, δουλειάς εκτός σχολείου. Και τα παιδιά πιστεύω ότι κατάφεραν να ανταποκριθούν με τη βοήθεια της κυρίας Γιώγα που είχε και την διδασκαλία του κειμένου. Ο Διονύσος Σολομός ασχολήθηκε με τη σύνθεση των ελεύθερων πολιορκημένων σε ολόκληρη τη διάρκεια της λεγόμενης όριμης ποιητικής περίοδου της ζωής του, μεταξύ 1834 και 1847. Ο Σολομός επιχειρεί να αναδείξει σε ποιητικό λόγο το ηθικό μεγαλείο των Ελλήνων αγωνιστών που οδηγούνταν με πλήρη συνείδηση στη θυσία. Καθηγητές έδειξαν σκηνοθετική ικανότητα, έδειξαν μια τέλεια κατοχή του αντικειμένου, τα τρία σχεδιάσματα του Σολομού, έκαναν διασκευή, ήταν προσιτό στον κόσμο και πραγματικά εκείνα τα οποία έμειναν ήταν αυτά που είπε η διευθύντρια στο εισαγωγικό της σημείωμα. Το χρέος και ο αγώνας, αυτά μένουν τελικά και η αγάπη για την πατρίδα.